τα ηνία του Δήμου Ηρακλείου διεκδικεί ο Γιώργος Ισαμάκης, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στο Κυπωθέατρο Νίκος Κατσαντζάκης με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην προμετωπίδα μας έχουμε χαραγμένες αξίες, ανθρώπινες και κοινωνικές. Αξίες ακριβοδίκαιες, διότι το όραμά μας εκφράζεται μέσα από τη συλλογικότητα και όχι μέσα από τον ελιτισμό. Μαζί με την κοινωνία και όχι δίθεν με την κοινωνία. Αξίες δημοκρατικές, διότι στο δικό μας όραμα ο πολίτης έχει φωνή και συμμετέχει. Το διακύβευμα για τον Γιώργο Σισαμάκη είναι, όπως ανέφερε απευθυνόμενος στους Ηρακλειώτες, η δημιουργία ενός πρωτοποριακού δημοκρατικού και δίκαιου Δήμου με ισόρροπη ανάπτυξη στηριγμένο σε αξίες. Το διακύβευμα για εμάς είναι να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό, κοινωνικό, δημοκρατικό και δίκαιο Δήμο με ισόρροπη ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ένα Δήμο στηριγμένο σε αξίες και αρχές ανθρωπιάς. Σας ζητάμε να επενδύσετε σε εμάς με τη δύναμη της εμπιστοσύνης σας και ταυτόχρονα σας καλούμε να διαμορφώσουμε από κοινού το νέο σχέδιό μας για το Ηράκλειο του μέλλοντος. Ένα σχέδιο συμμετοχικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Ένα σχέδιο οραματικό που επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να υποθηκεύει τις μελλοντικές γενιές. Ένα σχέδιο για όλους. Επενδεδημένο με εμπειρία και αποτελεσματικότητα. Ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους, στο πλαίσιο της ομιλίας, ανέλησε τους βασικούς άξονες του προγράμματος και ανακοίνωσε τα ονόματα που απαρτίζουν την πρώτη μεγάλη ομάδα υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.